Βρισκόμαστε με την αισθητικό Κατερίνα και σήμερα σας έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα, μιας και μπήκε η άνοιξη πολύ δυναμικά και αρχίζουν οι ζέστες και ανεβαίνουν και σίγουρα όλοι θέλουμε μια πολύ ωραία περποίηση νύχιων και όχι μόνο. Και θα σας έχουμε μια συζήτηση ώστε να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Καταρχήν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Και βλέπουμε πάνω στα δικά μου βέβαια νύχια θα κάνουμε μια έτσι υπερβίση. Αυτή την εποχή πώς πάει το θέμα με τα νύχια στις γυναίκες, δηλαδή λόγω καιρού ίσως έχουν αρχίσει και ζητάνε κάποια πράγματα, ζητάνε μια αλλαγή. Αλλαγή, ναι, εντάξει, κυρίως τώρα άνοιξε ο καιρός, έτσι. Οπότε τώρα έχουμε αρχίσει και βάζουμε έτσι πιο ανοιξιάτικα χρώματα. Θα στα δείξω κιόλας. Πέτος είναι της μόδας πολύ τα πάλι. Οι πάλι αποχρώσεις και τα ασπρόμαυρα γενικότερα. Και στην άνοιξη το ασπρόμαυρο. Ναι, είναι και στην άνοιξη και στο καλοκαίρι, μπορώ να σου πω. Δηλαδή μπορείς να είναι όπως ήταν πέρυσι το άσπρο, το blank, αλλά σε συνδυασμό με μαύρο πλέον. Και όχι μόνο έτσι, και με άλλα χρώματα εννοείται. Τα έντονα που βλέπουμε ότι είναι στη μόδα, εντάξει, τα ρούχα περισσότερο, τα έντονα. Και τα έντονα παίζουν. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια εποχή που παίζουν όλα πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχει περιορισμός. Κάποτε λέγαμε, αν θα βάλω κίτρινο στα νύχια μου, αν θα βάλω γαλάζιο. Πλέον δεν υπάρχει καθόλου περιορισμός ούτε στα νύχια, ούτε και στο μακιγιάζ όμως. Αν έχει δει καθόλου για φέτος, είναι τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα. Δηλαδή από άβαφτα μάτια και κόκκινα χείλη, Το νουτ. φούξια, ναι, άβαφτο το πρόσωπο τελείως. Και μιλάμε για έντονα κραγιόν. Και είναι και της μόδας επίσης οι έντονες σκιές χωρίς έντονο κραγιόν. Δηλαδή μιλάμε για ένα μεγάλο φάσμα και στα νύχια και στο μακιγιάζ το ίδιο ισχύει. Σε κάποια πελάτησα προτείνεις τι μπορεί να αναλόγως και με το χρώμα του δέρματος και με τα μαλλιά, τι χρώματα μπορεί να βάλει πάνω της, τόσο στα νύχια όσο και γενικά στο μακιγιάζ της. Φυσικά, εντάξει, αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα. Τα νύχια πλέον δεν νομίζω ότι μας περιορίζουν. Τα χρώματα τα βλέπουμε εδώ και αναλόγως τι πάει στο δέρμα το βλέπουμε επί τόπου και αν μας αρέσει το κάνουμε, έτσι. Τώρα το μακιγιάζ επίσης εννοείται πως θα δεις τα χρώματα της γυναίκας. Συνήθως ξέρεις κάπου έχει να πάει, οπότε θα δεις και ανάλογα. Θα κρίνεις και από τα ρούχα. Δεν μπορείς να κρίνεις μόνο από τα χρώματα της κοπέλας. Εξαρτάται. Περίσταση. Στην προηγούμενη περίπτωση, όπως βλέπετε, τα δικά μου τα νύχια είναι κοντά. Τα έκοψα. Ναι, είναι κοντά, αλλά έχεις ωραία βάση, βλέπω. Έχεις νύχια. Άλλη λοιπόν ερώτηση. Μακριά ή κοντά νύχια. Φέτος είναι τα κοντά, θα σας στεναχωρήσω πολλές. Στο δικό μου το μέγεθος. Ναι, τα κοντά. Φέτος είναι τα κοντά της μόδας. Τουλάχιστον έτσι λένε οι στιλίστες, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μακρύνουμε τα νύχια μας, φυσικά. Αυτό που βλέπουμε αμύγδαλο μύχη. Ναι, αυτά ήταν πιο πολύ το χειμώνα και τώρα βέβαια. Το χειμώνα έδειξε πάρα πολύ το αμύγδαλο. Απλώς το αμύγδαλο για να το κάνεις πρέπει να έχεις πολύ μακρύ νύχη. Δεν γίνεται δηλαδή σε πολύ Δεν μικρό. ακουμπάει δηλαδή πάνω σε κοντονίκη. Όχι, δεν μπορείς να το κάνεις, πώς θα το κάνεις. Τώρα η δικιά σου η βάση, ας πούμε, βλέπω ότι είναι τετράγωνη από μόνη της. Είναι δύσκολο. Πρέπει να είναι λίγο μακρύ για να το κάνεις αμυγδαλωτό. Που είμαστε στην άνοιξη, τι χρώμα νυχιών, μας είπες βέβαια ότι παίζουν όλα μαζί, αλλά εσύ τι θα πρότεινες. Εγώ, κοίταξε να δεις. Καταρχάς το γαλλικό έχει σχεδόν εκλείψει. Το κάνουμε μόνο σε καλές περιστάσεις που θέλουμε κάτι πιο ουδέτερο. Αυτά είναι τα φετινά που έχουν έρθει τώρα για την άνοιξη, τα χρωματάκια. Εγώ προτείνω πάρα πολύ αυτά εδώ τα πάλτα, τα οποία είναι και πάρα Πολύ πολύ ωραία, της μόδας, έτσι. Και αυτό το γαλάζιο είναι φοβερό. Σε αποχρώσεις ροδακινή, ροζ, ό,τι πάλι γενικότερα. Γενικότερα δηλαδή και σε πράσινο μπορείς να βρεις πάλι αποχρώσεις, σε όλα. Φαντάζομαι τα έντονα είναι περισσότερο το καλοκαίρι όταν έχει μαυρίσει η επιδερμίδα. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή του τύπου όπως είναι τα φωσφοριζέ και αυτά. Τα φωσφοριζέ, εντάξει, τα βάζουμε και φέτος, αλλά πέρυσι ήταν Πολύ ωραίο περισσότερο. αυτό, Έτσι. Να, αυτό που βλέπεις πως είσαι μελαχρινή, πως σου Πάρα ταιριάζει. πολύ ωραία. Άρα λοιπόν δεν περιοριζόμαστε στις αποχρώσεις, αλλά τώρα την άνοιξη προτιμάμε περισσότερο τους πάλι.
Μερικές γυναίκες, μάλλον η πλειοψηφία, έχουμε τις δουλειές στο σπίτι μας, τα νύχια φύρονται από τις δουλειές. Έχεις να προτείνεις κάτι πάνω σε αυτό? Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα να το προστατεύσει, όσο μπορεί, γιατί ναι. Κοίταξε να δεις, είτε τα νύχια μας είναι βαμμένα, είτε ναι. Είναι άβαστα. Mm-hmm. Εγώ αυτό που λέω πάντα, mm-hmm. γάντια είναι το νούμερο ένα. Δηλαδή δεν μπορείς να πλένεις τα μπάνια σου ή οτιδήποτε mm-hmm. με κάτι καυστικά υγρά που τα πλένουμε ναι. πλέον, όπως είναι το βιακάρι. Mm-hmm. Αυτά και είναι και το δέρμα μαζί, πόσο μάλλον τα νύχια, έτσι, δεν μπορείς να καυτήσεις το μανό ούτε τίποτα. Ναι. Γενικά προτείνω, μπορεί να παίρνουν κάποια λαδάκια που σκληραίνουν το νύχι που υπάρχουν mm-hmm. στα φαρμακεία. Mm-hmm. Το πράσινο σαπούνι, το οποίο παιδί έχει ποτάσα, mm-hmm. κάνει καλό στα νύχια, τα σκληραίνει. Mm-hmm. Αν μπορείς δηλαδή να τα πλένεις με πράσινο, είναι ό,τι καλύτερο τα χέρια σου. Και γενικότερα η υδάτωση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα όσον αφορά τα μανώ, επειδή στις περισσότερες το απλό μανώ δεν κρατάει, πλέον έχουμε μπει σε μια εποχή όπου δουλεύουμε πάρα πολύ το ημιμόνιμο μανώ, mm-hmm. το οποίο κρατάει 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Βέβαια θέλει αφαίρεση από τον ειδικό. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να το τραβήξεις, γιατί πολλές κυρίες το τραβάνε και μου λένε mm-hmm. ότι τους χάλασαν τα νύχια ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αν το τραβήξεις, θα σου χαλάσει και τον ήλιο, θα σου πάει μαζί, έτσι. Mm-hmm. Αν πηγαίνεις στον ειδικό, οι περισσότερες κοπέλες που τα προσέχουν στις 3 εβδομάδες έρχονται για νέο μανό που έχει μακρύνει mm-hmm. τον ήλιο, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί και στις 4, αν δεν κάνουν πολλές δουλειές. Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Mm-hmm. Αλλά το ημιμόνιμο μανό φτιάχνει τα πόδια αρχικά. Mm-hmm. Για το χειμώνα, mm-hmm. που δεν μπορεί η πελάτης να βάλει το παπούτσι της και να φύγει. Mm-hmm. Γι' αυτό φτιάχτηκε το ημιμόνιμο mm-hmm. αρχικά, για το πόδι. Απλώς επειδή κρατάει και στο χέρι, το χρησιμοποιούμε πολύ στο χέρι, αλλά μπορεί να το ξέρουμε τι αυτή είναι. Να. Ημιμόνιμο γαλλικό υπάρχει. Ναι, ναι, βεβαίως. Τα πάντα υπάρχουν. Και γαλλικό και mm-hmm. χρώματα και τα πάντα. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς, εδώ. Εσύ θα μου πεις. Ωραία. Θα δούμε τώρα, θα μου πεις και εσύ ποια χρώματα και τα. Βλέπω πολύ μ' αρέσει τα νύχια. Ναι, ναι, ναι. Κόβω τα πετσάκια, mm-hmm. Κάνουμε στεγνό μανικιούρ στο ημιμόνιμο, το προτιμάνε, mm-hmm. γιατί το νερό φουσκώνει το νύχι, εκτός mm-hmm. το πετσάκια φουσκώνει και το νύχι και μετά mm-hmm. είναι πολύ πιθανό να μας το πετάξει. Mm-hmm. Βέβαια δεν το κάνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, υπάρχουν και εταιρείες που σου λένε ότι μπορείς να κάνεις μανικιούρ κανονικά. Mm-hmm. Ναι, ύστερα θα κάνουμε μια ελαφριά διαδικασία, θα περάσουμε mm-hmm. όχι με ένα μπαφεράκι mm-hmm. και με καθαρό ασετόν να πάρει όλη τη λιπαρότητα. Mm-hmm. Βάση νύχιο. Βάση είναι η ειδική βάση που θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι. Είναι η μήμο για τα ημιμόνιμα βερνίκια. Ναι. Στη συνέχεια περνάμε το χρώμα και ναι. τέλος το top coat, αφού κάνουμε και το σχέδιο, έτσι. Mm-hmm. Φαντάζομαι αυτή είναι και η διαδικασία για όσους μα βλέπουν για τα καθημερινά τα μάνο. Βάση, χρώμα και... Φυσικά, ναι, ναι, ναι. ναι. Mm-hmm. Επιβάλλεται η βάση, προστατεύει τον νύχι. Ωραία. Τετράγωνο ή στρογγυλό νύχι. Τώρα έχουμε μια τάση προς το στρογγυλό, ενώ παλιότερα είχαμε συνέχεια μια τάση προς το τετράγωνο και μας άρεσε και το είχαμε συνηθίσει. Τώρα πλέον έχουμε προσπαθούν να επαναφέρουν όλοι στη μόδα το στρογγυλό. Να. Εγώ βέβαια μη σου λέω ψέματα, προτιμώ το τετράγωνο. Αλλά εξαρτάται και από το χέρι της κάθε κυρίας. Δηλαδή υπάρχουν κυρίες που δεν τους πάει το τετράγωνο. Να. Δεν μπορείς δηλαδή να πας με τη μόδα απαραίτητα. Πρέπει να σου πηγαίνει και αυτό που θα κάνεις, εννοείται. Τις κάνεις τις προτάσεις σου εσύ. Εγώ προτείνω τι είναι το καλύτερο, τι βλέπω εγώ ως καλύτερο και από εκεί και πέρα ό,τι θέλει ο καθένας. Να. Εννοείται πως κάνω τις προτάσεις μου. Mm-hmm. Και ούτε μ' αρέσει κάποια κυρία να κάνει κάτι άσχημο. Mm-hmm. Κάτι που δεν της ταιριάζει τέλος πάντων, άσχημο μπορεί να μην είναι, αλλά αν δεν σου ταιριάζει, δεν σου ταιριάζει. Τι τον προτείνεις? Με λάδι, χωρίς λάδι που λένε. Κοίταξε να δεις. Εννοείς για τα απλά μανό. Ναι. Γενικά προτείνω ξεβαστικό νυχιό. Ναι. Χωρίς ασετό. Γιατί το ασετό, κακά τα ψέματα, προκαλεί μεγάλη αφυτάτωση, κάνει ζημιά στα νύχια. Δηλαδή, όταν μια κυρία βάφει τα νύχια της στο σπίτι μόνη της, θα προτιμήσει ένα ξεβαστικό χωρίς ασετό που κάνει ζημιά στα νύχια. Ναι. Υπάρχουν στο εμπόριο πάρα πολλά. Δεν... Ναι. Γιατί το κλασικό ασετό με φυλατών τα νύχια είναι γενικά διαβροτικό. Είναι πολύ ισχυρό προϊόν. Mm-hmm.
Επίσης έχω δει στο ίντερνετ, σε φωτογραφίες, νύχι και διαφορετικό. Διαφορετικό χρώμα. Διαφορετικό χρώμα και με στράς πάνω και σχέδιο διαφορετικό σε κάθε νύχι. Ναι, 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 παίζουν πολύ αυτά. Είναι και αυτό δηλαδή μέσα στη μόδα. Κοίταξε να σιγά σιγά ξεπερνιέται, ας το πούμε. Δηλαδή έχουμε πολλά χρόνια που κάνουμε πολλά σχέδια στα νύχια μας τώρα. Δεν είναι δηλαδή το ρινό το φαινόμενο. Ναι. Σε άλλε κοπέλε αρέσει, σε άλλε δεν αρέσει. Εννοείται, δεν πάνε όλοι με τη μόδα. Άλλε έρχονται και μου λένε θέλω ένα χρώμα τέλο. Τώρα έχει αρχίσει και ξεπερνιέται όπως βλέπω. Δηλαδή πολλές θέλουν σκέτο το χρώμα. Ναι. Αλλά υπάρχουν και κοπελίτσες, συνήθως οι πιο μικρές ηλικίες, αλλά δεν μπορώ να πω μόνο οι μικρές. Όλοι το θέλουν με το σχεδιάκι. Το στράς που μπαίνει πάνω φτύρεται. Όχι, όχι, δεν θέλει, δεν θέλει. Ό,τι και να μπει και ολόκληρη κοτρόνα. Αλλά δεν φεύγει με αυτά τα μονό. Ναι. Δεν είναι όπως με τα απλά που μας χαλάγανε και θέλουν και τα ψάχνουν. Τώρα περνάμε τη βάση, θα μου βάλεις μέσα εδώ το ένα χεράκι. Το θέλεις όλα. Ναι, ναι, τα νύχια να είναι μέσα με διαφέρει. Έτσι. Άρα, επίσης να πούμε και το εξής, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, τώρα που μου είπες αυτό για το χέρι. Έχουμε δει στο ίντερνετ κάτι δημοσιεύσεις που προειδοποιούν ότι λάμπες και καρκίνους του δέρματος, δεν ξέρω αν έχεις σχετικά. Λοιπόν, να πούμε ότι η λάμπα, αυτό το φως που εκπέμπει, είναι εντάξει, αυτό που βγαίνουμε στον δρόμο και έχουμε κάθε μέρα στα χέρια μας, το οποίο ποτέ δεν βάζουμε αντιλιακό. Νομίζω ότι βγαίνει από το σπίτι σου και βάζει αντιλιακό. Είναι πολύ μικρότερο φάσμα από το φάσμα του ηλίου, καταρχάς. Είναι ένα συγκεκριμένο φάσμα τη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι πολύ λιγότερο βλαβερό όπως είναι αυτά τα σολάρια. Και τρίτον, το πιο απλό, μπορείς πριν έρθεις εδώ να βάλεις αντιλιακό στα χέρια σου. Και είναι σαν να μην έχεις βάλει τα χέρια σου στη λάμπα ποτέ. Δηλαδή θέλω να πω εν ολίγης ότι δεν κάνει ζημιά αυτό το φως. Δεν είναι περισσότερο από το να πεις να βάλω μια βόλτα στον δρόμο και να δει τα χέρια σου ο ήλιος. Βάλε μου το άλλο χαρακτήρα εδώ. Ναι, ότι φοβόνται ότι είναι. Όχι. Το δάχτυλι. Δεν έχει σχέση, δεν μα πειράζει. Μπορεί απλά αν το κάνει συχνά, αυτό το κάνει μια φορά το χρόνο, δεν είναι και τίποτα. Αλλά αν είσαι από τι πελάτε που το κάνουν κάθε 2-3 εβδομάδε, αντιλιακό, έχω και εγώ εδώ αντιλιακό, αν ξεχάσει κάποια, ας πούμε. Βάζουμε λίγο αντιλιακό στα χέρια μας και κάνουμε τη δουλειά μας κανονικά. Τώρα είναι λίγο. Ακούγεται δηλαδή κάτι τέτοιο, ότι. Έχουν βγει διάφορα site που τρομοκρατούν τον κόσμο και λένε τι παθαίνετε και τι κάνετε και ξέρω εγώ. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα ουσιαστικά. Είναι δηλαδή το ότι πάμε στη θάλασσα και κάνουμε μπάνιο. Και καθόμαστε και χυθόμαστε στον ήλιο. Το πιο απλό κάθε μέρα πηγαίνουμε με τα ραντάκια μας, με ψάρι, στον ήλιο. Ναι, βέβαια, εκτείνεται το δέρμα. Όσον αφορά το μακιγιάζ προσώπου, μου είπε πάλι πάρα από χρώσει. Άβαφτα μάτια, έντονα χείλη. Θέλω μου όταν το δεις έτσι. Άβαφτα μάτια, έντονα χείλη και το αντίστροφο ισχύει. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Βλέπουμε κατά καιρούς ήταν τα κόκκινα κραγιόν και τα άβαφτα μάτια. Ή το eyeliner. Και το eyeliner παίζει πάρα πολύ και σαν σκέτο, δηλαδή ένα eyeliner και τίποτα άλλο. Συνδυασμός έντονα χείλη, έντονο βάψιμο. Εντάξει, αυτό λιγάκι τώρα ήταν, νομίζω πριν 2 χρόνια αυτό, το χειμώνα, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα το αποφεύγουμε γενικά. Εξαρτάται όμως, δηλαδή είναι όλα σχετικά. Μπορεί να είναι κάτι και να μπορεί να το ταιριάξει και να είναι ωραίο και να μπορείς να το κάνεις. Ναι. Γιατί έχω ακούσει ότι αν βάψεις τα χείλη σου, μη βάψεις έντονα τα μάτια. Βάψεις έντονα τα μάτια, μη βάψεις τα χείλη. Αυτό ισχύει, ναι. Υπήρχε όμως, υπήρχαν περίοδοι όπου ήταν της μόδας έντονο και το μάτι και το χείλος. Βέβαια δεν το ασπάστηκαν το πολύ αυτό, γιατί δεν νομίζω είναι λίγο έντονο. Δηλαδή, άντε να πας σε ένα πλάτι σε ένα κλαμπ, δεν μπορείς να το κάνεις πουθενά αλλού. Μακιγιάζ νύχια μεγάλων οίκων, διάσημων οίκων, σου ζητάνε να φτιάξεις κάτι συγκεκριμένο. Εννοείς με λογότυπα. Ναι, ή έχει δει ένα σανέλ και φτιάξω το σανέλ νύχι. Ναι, υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν και μπορείς να τα κάνεις. Βέβαια είναι οι προτιμήσεις του καθενός πραγματικά. Ναι. Αυτή την εποχή σε μια νύχη τι προτείνεις.
Εμένα μου αρέσει πολύ στις νύφες, εξαρτάται πάντα το νυφικό και το στολισμό, παράδειγμα στα νύχια. Το απλό γαλλικό εντάξει, το έχουμε πλέον πάρα πολύ, έχει πολυχωρηθεί δηλαδή. Έχω κάνει και νυφικά νύχια με αυτό το χρώμα που σου βάζω τώρα, το ροζ. Με άσπρα σχέδια, δηλαδή και πάλι θα πας σε κάτι πάλι, σε ροζ, σε λιλά. Αν τους αρέσει το διαφορετικό, το προτείνω. Υπάρχουν όμως και πολλές που θέλουν το κλασικό. Βέβαια, μου έχει τύχει, βάλω μου μέσα. Να θέλει κόκκινο χρονιό και κόκκινα νύχια, παράδειγμα. Επίσης είναι πάρα πολύ ωραίο. Έσπισε. Εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε νύφης. Απλώς θέλω να πω ότι πλέον έχει ξεπεραστεί και αυτό το πράγμα γαλλικό, γαλλικό, γαλλικό και τίποτα άλλο. Άρα και το μακιγιάζ αναλόγως πάλι την ύφη, τα χρώματα που θέλει. Βεβαίως. Αν θέλει να είναι έντονο, πολλές θέλουν να φαίνονται σχεδόν άβαφες, πολλές θέλουν, σε άλλες αρέσει το πιο έντονο μακιγιάζ. Εγώ γενικά είμαι της άποψης του να φαίνεται. Αλλά πρέπει και ο άλλος να νιώθει καλά με αυτό. Αν δεν νιώθει καλά, δεν έχει ουσία. Βλέπω ότι είναι και σύντομες οι διαδικασίες αυτό που κάνεις. Δεν έχει πολύ χρόνο, δεν είναι χρονοβόρο. Όχι, όχι, όχι. Όπως ένα μανικιούρ, δεν είναι χρονοβόρο. Ή την ίδια ώρα παίρνει. Μπορεί και